Έχουμε μαζί μας έναν προσκεκλημένο, ο οποίος την τελευταία φορά που ήρθε στο στούντιο, ναι, έκανε πάρτι Βουλαρίνος. Ναι. Ελπίζω να μην φέρατε κανένα ποίημα μαζί αυτή τη φορά. Υποσχέθηκα όμως τον κύριο Βουλαρίνο την επόμενη να έχω μαζί μου για να τον τροφοδοτήσω με καινούριο υλικό. Τώρα έχει κάτσει και σημειώνει, να το ξέρετε. Ωραία, μας ακούει δίπλα λοιπόν. Τον άκουγα και εγώ καθώς ερχόμουν να καθοδόν. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας στο στούντιο. Είχε την καλοσύνη να πεταχτεί από εδώ για να τα πούμε για λιγάκι. Καλή σας μέρα. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη. Να πούμε ότι τον πήρα τον κύριο Βουλαρίνο τότε. Είχα την τιμητική, μου για μία εβδομάδα μετά την συζήτηση που είχαμε με πολιτιστικό περιεχόμενο. Να πούμε για εσούς που δεν γνωρίζουν, είχατε την έμπνευση να απαγγείλετε. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Τι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αλίμονο. Το απαγγείλατε τόσο ωραία που ο Βουλαρίνος μία εβδομάδα δεν έκανε άλλη δουλειά. Τον πήρα όμως τηλέφωνο, όχι για να διαμαρτυρηθώ, για να τον ευχαριστήσω. Τον πήρα τηλέφωνο, λέω καλησπέρα σας, καλησπέρα. Φαραντούρης ποιητής εδώ. Ωραία. Και τι είπε? Νομίζω το χάρηκε. Ωραία. Θα το σχολιάσει και αύριο αυτό. Εδώ είμαστε. Πώς λοιπόν, ήταν τα αποτελέσματα, γιατί... Εγώ χαίρομαι την όμορφη κριτική και την σάτυρα. Και πάντα, ο Βουλαρίνος είναι γνωστό όταν... ότι κάνει κριτική... Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές για το ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα παροξύνουν. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά... Εγώ πήγα να το πιάσω αλλιώς, αλλά δεν μ' άφησες. Έχω μια άποψη στη ζωή μου ότι όποιος εκτίθεται στα κοινά, στο δημόσιο βίο και στο δημόσιο λόγο, πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για την αυστηρότερη, ακόμα και άδικη κριτική. Έτσι. Αυτό ξαναπείτε το. Γιατί το κόμμα σας ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Ούτε έτσι, από τη νέα ηγεσία το έχει καταλάβει. Κύριε Χιώτη, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτό αφορά όλους μας. Κυρίως όμως αφορά τον κουβέρνο, για να το πω λαϊκά. Διότι πολλά φαινόμενα. Και τον κουβέρνο δεν το έχει καταλάβει. Πολλά φαινόμενα αλαζονίας και αλληλεγγύα στην κριτική. Έτσι, και βασικά έλλειψη χιούμορ. Μέσα τους δικαστές και τους δημοσιογράφους και λέει γουστάρω τι είχε πει. Εγώ γουστάρω. Θα τους ξεδοντιάσει. Εγώ υπήρξα αρκετά πιο οξύς από τον κύριο Κασελάκη, βάζοντας τον πήχη πολύ ψηλότερα στο επίπεδο του Παύλου Δελαπόρτα, του εισαγγελέα συμπατριώτη μου, αν θυμάστε, ο οποίος εκδιώθηκε από το καθεστώς στη δίκη του Γρηγορίου Λαμπράκη, πήγε σπίτι του γιατί τα βάλε με το παρακράτος της εποχής, και είπα ότι οι δικαστές μας πρέπει έχουν να μιμηθούν ή τον Παύλο Δελαπόρτα ή τον εισαγγελέα Ντογιάκο. Ήμουν αυστηρός και πολύ δεικτικός στις δηλώσεις μου. Ο καθένας διαλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστεί. Και πιστεύω ότι όσοι έχουμε λοιπόν δημόσιο λόγο, αλλά και στο δημόσιο βίο θέλουμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο, είτε πρόκειται για τον νομοθέτη, είτε πρόκειται για τον δημοσιογράφο, είτε πρόκειται για το φορέα της εκτελεστικής εξουσίας ή τη δικαστικής εξουσίας, ουδής παραμένει στο απειρόβλητο. Τώρα έχουμε φάει 5 λεπτά. Πάμε στα επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάω από την αρχή. Είναι Τρίτη σήμερα. 2 μέρες μετά τις εκλογές, έχετε κατανοήσει ότι έχετε υποστεί μια τρίτη ήττα ή όχι ακόμα? Γιατί την πρώτη μέρα από αυτά που άκουγα στην τηλεόραση να λένε οι συνάδελφοί σας, κατάλαβα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι έχασε. Να προσθέσω και για να τα πείτε όλα μαζί, γιατί δεν βλέπω να έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Πάμε. Περιμέναμε ότι η εκλογή Κασελάκη θα ανεβάσει λίγο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης είχε πάρει 15-16% στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, δεν το είδαμε αυτό. Σταράτες κουβέντες, κάθετες διατυπώσεις και ειλικρίνεια. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών αντανακλούν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Μάλιστα, είχα την τιμή χθες στην κρατική τηλεόραση να ακούσω έναν αναλυτή, τον κύριο Τεμεκενίδη της Παλμός, αν θυμάμαι καλά, εταιρεία αναλύσεων και δημοσκοπήσεων, που έλεγε ακριβώς αυτό. Ότι η αντανάκληση και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ και σε κάποιο βαθμό περισσότερο για τα κόμματα της ίσονος και μίζωνος αντιπολίτευσης αλλά και για την κυβέρνηση, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το αποτέλεσμα, το οδυνηρό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν ούτε αυξήσαμε ούτε μειώσαμε. Είμαστε στα ίδια. Εμείς θέλουμε όμως να αυξήσουμε. Δεν θέλουμε να παραμένουμε στα ίδια, ούτε αποτελεί δικαιολογία ολιγορίας.
Άρα λοιπόν είμαστε εδώ για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, την αυτοδιοικητική και πολιτική μας κριτική. Και επειδή με προκαλείτε, σας λέγω ευθαρσώς ότι δεν θεωρώ ότι η κάλπη δίνει μόνο αυτοδιοικητικό μήνυμα. Προφανώς βγάζει και πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Πάμε παρακάτω. Σε σχέση με τη νέα ηγεσία, είναι ακόμα νοπή. Μιλάμε τώρα για μερικές μέρες την ανάδειξη της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Κασελάκη. Επίσης, είναι λάθος να συγκρίνουμε άλλες περιπτώσεις του παρελθόντος, τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι είχαν μια μακρά παρουσία στον πολιτικό βίο της χώρας, είτε ως υπουργοί, είτε ως ευρωβουλευτές, είτε ως βουλευτές. Ο κ. Κασελάκης είναι ένας νέος άνθρωπος που μόλις εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο. Είναι πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα είναι. Είναι εντελώς άφθαρτος. Είναι πλεονέκτημα μεν, αλλά ενδεχομένως αποδείχθηκε πλεονέκτημα για την οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ και την πλειοψηφία που τον ανέδειξε. Ενδεχομένως όμως για την μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης που προσέρχεται στις κάλπες, διότι δεν ήταν εσωτερική διαδικασία αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι ακόμα ένα πρόσωπο που θέλει να το μάθει. Γιατί γοήτευσε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπόρεσε να γοητεύσει την κοινωνία? Μα νομίζω ότι είναι τόσο βραχή το διάστημα για να μιλάμε για οποιαδήποτε θετική ή αρνητική επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έτσι, πούρους, χρόνια αστερούς. Διάβασα ένα τον Σωτήρη Βαλντέν, ο οποίος λέει: ντρέπομαι να λέω ότι είμαι αριστερός. Λοιπόν, εγώ κύριε Παπαδόπουλο, όπως ξέρετε, έχω τηρήσει μια στάση μετριοπαθούς και επικοδομητικής κριτικής αναμονής απέναντι σε όλα τα πολιτικά πράγματα, περιλαμβανομένου του χώρου μου. Έχουμε ένα νοπό αποτέλεσμα το οποίο με βάση την αρχή της δημοκρατίας σεβόμαστε. Αυτό ισχύει γενικότερα και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και είμαστε εδώ για να αναδιατάξουμε το χώρο μας και να αντεπιθεθούμε με βάση τα προβλήματα του τόπου και του κόσμου. Η εσωστρέφεια του προηγούμενου τριμήνου είναι προφανώς ότι επέδρασε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ενδεχομένως θα είχαμε ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα αν δεν είχαν προηγηθεί οι εσωκομματικές διαδικασίες, έτσι, και είχαμε λύσει αυτά τα θέματα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κούρσα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Νομίζω ότι η εσωστρέφεια πρέπει να δώσει τη θέση της στην εξωστρέφεια. Και τα ενδοοικογενειακά μας προφανώς θα τα συζητήσουμε. Θα τα λύσουμε σε συνέδριο, στα όργανα και το καθεξής. Είμαι από αυτούς που θέλω να μιλήσω για το μέλλον, για την εξωστρέφεια, για την ομιμότητα, για τη δημοκρατία, φυσικά και για το σεβασμό της πλειοψηφούσας και της μειοψηφούσας γνώμης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύθηκε για πάρα πολλά χρόνια και η αριστερά με πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Και αυτός ο πλουραλισμός μπορεί για κάποιους να είναι μειονέκτημα, για μένα είναι πλεονέκτημα. Ακριβώς όμως μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής αρχής πρέπει να πορευτούμε με σεβασμό τον μεν προς τους δε. Πρώτα της μειοψηφίας προς την πλειοψηφία και κατόπιν της πλειοψηφίας προς την ωραία, μειοψηφία. Ωραία, πάμε παρακάτω. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει τη βραδιά των εκλογών, το πήραμε το μήνυμα και πρέπει να το λέω με δικά μου λόγια, ναι. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά, αν όχι όλα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ για να αντιστραφεί αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει σε βάρος του? Κοιτάξτε, εγώ επειδή θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα όλον, η εκλογική μάχη των βουλευτικών εκλογών είναι πολύ πρόσφατη και οι αυτοδιοικητικές εκλογές ήρθαν καπάκι και γι' αυτό βλέπουμε και αυτήν την αντανάκλαση των βουλευτικών εκλογών στο αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε τα νούμερα τώρα, δηλαδή και οι πανηγυρισμοί του ΠΑΣΟΚ περνάμε δεύτερο κόμμα, προφανώς δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχουν υποψήφοι που στηρίχνουν από το ΠΑΣΟΚ που δεν ήρθαν ούτε καν τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, ας πούμε, στα Ιόνια νησιά. Δεν επισέρχομαι στα νούμερα. Ναι, αλλά γενικά είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν είναι δεύτερο. Ούτε γενικά, ούτε ειδικά. Είναι κατά τη στην Αθήνα. Με ένα μικρό δήμαρχο έχει. Όχι. Σας επαναλαμβάνω, χθες άκουγα μια εξαιρετική ανάλυση στην κρατική τηλεόραση, όχι κανένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ, ούτε καμιά εταιρεία επιστρατευμένη από την αξιωματική αντιπολίτευση που έλεγε ότι το 17% για το ΣΥΡΙΖΑ, το 17% της δυνάμεως του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αυτοδιοικητικά και περίπου στο 11 με 12% της δυνάμεως του δηλαδή παραμένει στο ΠΑΣΟ. Κύριε Χιώτη, δεύτερη. Είμαστε αξιωματικοί. Δεν είναι δεύτερη. Τι να κάνουμε αυτό. Τον πρώτο τον είδαμε. Ναι, είμαστε δεύτερη. Και όχι μόνο δεύτερη. Είμαστε... Πώς είσαστε δεύτερη. Είμαστε δεύτερη. Τι να κάνουμε. Πέρασε Ζαχαριάδη. Άμα δεν. Δεν τα πάτε καλά με τα νούμερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς. Δεν το λέω εγώ. Σας ανέφερα. Επικαλέστηκα την. Δεν ξέρω τι είναι. Τι πλάγια στο Μωυσή. Όχι. Εγώ. Ακούστε. Τα νούμερα λένε άλλα τώρα. Όχι, ακριβώς τα νούμερα επικαλέστηκα και σας είπα ότι οι δυνάμεις των δύο, των τριών των κομμάτων
στην Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές αντανακλώνται σε μεγάλο βαθμό στις αυτοδιοικητικές με μια ελαφρά προτόση της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως κάπου. Πάμε όμως παρακάτω. Αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο για μας. Όταν μιλάτε συνήθως, λέει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται δυόλο αμιλητές απώλειες. Ναι. Ενώ το ΠΑΣΟΚ αποτυπώνονται ανωδικές τάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, okay, ωραία. Οι ανωδικές τάσεις, αν είναι η μισή ποσοστιαία μονάδα στην Αθήνα, δεν νομίζω ότι αντανακλά όλο το αποτέλεσμα σε όλη την Ελλάδα, την επικράτεια και τις περιφέρειες. Σας είπα, κάπου τσίμπησε, κάπου έχασε. Σε πολλές περιφέρειες ήρθε πέμπτο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά είπε, ρε παιδιά, καινούργιος είναι ο Κασελάκης, μάλιστα. Αλλά αυτοί που έφερε για να διοικήσουν το κόμμα δίπλα του δεν είναι καθόλου καινούργοι. Άρα μια από τα ίδια. Ο κύριος Πολάκης, άρα εγώ δεν ξαναψηφίζω. Λοιπόν, κύριε Χιώτη, ένα-ένα. Για μας, για να ολοκληρώσω την κουβέντα, προφανώς ο πύχης δεν είναι ούτε το 17 ούτε το 18%. Ούτε το 20%. Ο πύχης είναι πολύ ψηλότερα. Και αλίμονο αν ο πύχης ήταν ο πύχης των βουλευτικών εκλογών. Προφανώς ο πύχης είναι πολύ ψηλότερα και ο πύχης πρέπει να μπει ψηλότερα. Και θα μπει ψηλότερα και από εκεί θα κρυθούμε. Όλοι. Και η καινούργια ηγεσία και το κόμμα και οι αντοχές του και τα στελέχη του και ο κόσμος και η συνοχή του. Άρα λοιπόν τον πύχη και εγώ προσωπικά και όλοι μας θα πρέπει να τον βάζουμε πολύ ψηλότερα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Προκαλεί θυμηδία και η θριαμβολογία της ίσονος αντιπολίτευσης. Επίσης, προκαλεί πολλά ερωτηματικά η στάση του ΚΚΕ, το οποίο ενδεχομένως ενδυνάμωσε κάπως τα ποσοστά του κάπου, αλλά αυτή η παρότρινση του Γενικού Γραμματέα του να ψηφίσει ο κόσμος λευκό ή άκυρο, τη θεωρώ εντελώς αναντίστοιχη προς τη δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο, το λευκό το καταλαβαίνω. Λευκό είναι άποψη. Πας, ψηφίζεις λευκό, λες δεν μου κάνει κανένας από τους δύο. Το άκυρο, δηλαδή τι παροτρύνει στον κόσμο σου. Να πάει στην κάλπη και να μου τζουρώσει το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, μου φαίνονται εντελώς αναντίστοιχα. Και εν πάση περιπτώσει σε πολλές περιφέρειες. Είναι όμως μια ξεκάθαρη στάση. Ότι εσείς με το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ξεκάθαρη στάση. Ναι, εγώ δεν θέλω να έχω ούτε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ ήταν. Επαναλαμβάνω, το λευκό το κατεβαίνω. Το άκυρο δεν καταλαβαίνω. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα μαχαίρια μέχρι πρότινος. Πώς ξαφνικά θα κατεβούνε μαζί. Δύο λεπτά. Αυτό σου λέει το ΚΚΕ. Εντάξει. Δεν θέλω σχέση με τέτοιες. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός πολιτικός και κοινοβουλευτικός και αυτοδιοικητικός διαγωνισμός των κομμάτων να αυξήσουν τα ποσοστά τους τη στιγμή που θα μειωθούν τα ποσοστά άλλων κομμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κοινά σημεία επαφής. Αυτό ονομάζουμε όμορφη πολιτική χώρη. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, πρόκειται και για την αυτοδιοίκηση, ακόμα περισσότερο. Αν υπάρχουν πολιτικά σημεία επαφής, δεν θα υπάρχουν αυτοδιοικητικά σημεία επαφής, ρε παιδιά. Μισό λεπτό τώρα. Όταν έχουμε μία μάχη. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διακριτές διαφορές. Επειδή λέτε ότι είναι και πολιτική η μάχη, ακόμα και του δεύτερου γύρου, και συμφωνώ μαζί σας. Και αυτοδιοικητική και πολιτική. Μάλιστα. Στις περιφέρειες που είναι υποψήφιος κάποιος με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και ένας αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον θα υποστηρίξει? Καταρχάς, δεν πολύ αληθεύει κατά τη γνώμη μου το αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω, θα σας φέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη. Στα Ιόνια νησιά. Ναι, ο Τρεπεκλής τι είναι? Αυτοδιοικητικός ήταν αντιδήμαρχος στην Κέρκυρα. Μπορεί να πέρασε με κάποια στιγμή. Νέα Δημοκρατία. Αυτοδιοικητικός, επαναλαμβάνω, ο Τρεπεκλής ήταν αυτοδιοικητικός αντιδήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας. Το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε, ούτε ΣΥΡΙΖΑ μπορείς να τον πεις, ούτε ο άνθρωπος, ο κύριος Γαλιατσάτος που ήταν ΣΥΡΙΖΑ βγήκε τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε μάχη για την κυρία Κράτσα. Δεν αναγνώρισε ούτε ως τέλεχος, ούτε ως εκλεκτό, ούτε ως φίλος πολιτικά τον κύριο Τρεπεκλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει λοιπόν? Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα ότι στηρίζει οποιαδήποτε πρόταση, αντιπρόταση εναλλακτική προς την καθεκιστική κυβερνητική. Άρα, αυτό δεν σημαίνει. Αν χρήσμα αυτό κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, όχι, δεν έχει εμείς πει αυτό. Πάμε με τον απέναντι. Δεν έχει πει αυτό. Είναι προφανές, κύριε Χιώτη, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, θα μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ δια των οργάνων του. Είναι προφανές αυτό και δια της ηγεσίας του. Σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ θέλω να πω ότι τα πρόσωπα
ενσωματώνουν και ενσαρκώνουν πολιτικές. Δεν σημαίνει ότι ο μη με θυμών καθημώνεστη ή το αντίστροφο. Αυτό βλέπω. Έτσι, όχι, όχι, μην το βλέπετε αυτό, γιατί δεν είναι επίσημη θέση αυτή. Άρα, κατά περίπτωση ή αναπερίπτωση, μπορούμε να πιάσουμε περιπτώσεις και να πούμε ότι αυτός που πάει κόντρα στην επίσημη ευλογία της κυβέρνησης είναι πιο κοντά σε απόψεις αυτοδιοικητικές που μας ταιριάζουν. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, στη Λέσβο είναι πιο κοντά στον κύριο Μουτζούρη παρά στον κύριο Στεφανίδη. Επειδή έχω ακούσει, θα σας πω κάτι. Επειδή έχω ακούσει. Την εζοκομματική αντιπολίτευση. Κάτι είπε ο κύριος Σιώτης, δεν θέλω να αφήσει να πέσει κάτω. 1,5 λεπτό έχουμε. Επίσης, έχω ακούσει και βρέθηκα και σε τηλεοπτικά πάνελ και τοποθετήθηκα γι' αυτό. Ότι μα είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τον κύριο Μουτζούρη που έχει μέσα ακραία στοιχεία στους συνδυασμούς του. Εγώ ενημερώθηκα ότι ο κύριος Στεφανής έχει στο συνδυασμό του υποψήφιο στέλεχος της ακροδεξιάς. Το οποίο δεν λοιπόν, το ωραία, να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Εγώ δεν γνωρίζω συνδυασμούς, δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι ο κύριος Μουτζούρης είναι ένας σεβάσμιος πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου, ο οποίος έχει στο συνδυασμό του ενδεχομένως ετερόκλητους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και πολλούς προοδευτικούς ανθρώπους. Γιατί δεν το στηρίξατε από την αρχή? Μισό λεπτάκι, γιατί είχαμε μια πιο πουρα, μια πιο σε εμάς οικία υποψηφιότητα την οποία στηρίξαμε. Και αυτό είναι μια απόφαση συλλογική. Δεν αφορά μόνο εμένα, το αντιλαμβάνεστε. Εγώ πολλές λεπτομέρειες για το συνδυασμό, ιδίως εκεί, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως, επειδή με ρωτάτε. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Και στα Ιόνια νησιά ήρθαμε τρίτη. Με το Μουτζούρι, εγώ θέλω κάτι γενικό. Ένα πράγμα να μου πείτε. Τι θα κάνετε με την εσωτερική αντιπολίτευση? Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε. Δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα κάνετε? Για να έχει και τροφή ο κύριος Βουλαρίνος προσεχώς, θα θυμηθώ πάλι τους στίχους του Κωνσταντίνου Καρτελιά στο τραγούδι των Συντρόφων. Μαζί θα προχωρήσουμε στον κίνδυνο. Η θάλασσα η ανοιχτή δεν μας τρομάζει. Είναι στη μοίρα μας να μην χωράμε πουθενά, να μην υπάρχει μια στεριά να ράξουμε. Τώρα το τραβάει ο οργανισμός σας, με συγχωρείτε πολύ, αλλά καλά θα σας κάνει. Λοιπόν, περιμένω απάντηση Βουλαρίνου αύριο. Για τον Βουλαρίνο ήρθε εδώ. Θα τον άκουγα, σε ερχόμουν. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά. Καλά αποτελέσματα, καλή δύναμη. Θέλω ένα μικρό σχόλιο για τη συνέπεια του υποψήφιου μας. Βεβαίως να συγχαρώ το Χάρη Δούκα, το συνάδελφό μου, για το δεύτερο γύρο. Αλλά ένα μεγάλο συγχαρητήρια αξίζει και στον Κώστα τον Ζαχαριάδη, ο οποίος πολύ πριν την εκλογική μάχη και όταν οι δημοσκοπήσεις τον έφεραν δεύτερο, ξεκαθάρισε ότι όποιος από τους δυο μας περάσει στο δεύτερο γύρο, ο άλλος θα τον στηρίξει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο. Νομίζω ότι η συνέπεια επιβραβεύεται στην πολιτική και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μαζί μας στο στούντιο, ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.